εδώ στην Κεφαλονιά, όταν είχα φύγει, γιατί ο πατέρας μου τον κυνηγήσαν από εδώ πέρα, ξέρεις, εδώ μέσα στον τόπο, γιατί να προχωρήσεις εσύ λίγο πιο μπροστά από τον άλλον, να έχεις ένα μαγαζί. Ένας έχει δίκιο. Πρέπει να το γνωρίσω. Άλλος είπα εγώ κάτι. Μιλάω εγώ, που εγώ είμαι ο μόνος που δεν φταίω σε τίποτα, που μπήκα με σκυτάλι δρόμου να πούμε μέσα προκειμένου να τελειώσει και θα τελειώσει το έργο. Σε λέω και τελειώσαμε. Λοιπόν, διότι είδες ότι εγώ αντιμετώπισα τέτοια τεράστια προβλήματα από τη στιγμή που ξεκινήσατε και άρχισε κάθε τρεις μέρες, βλέπεις τι έχω περάσει. Ναι, το θέλω το πρώτο. Να σε παίρνει ο Λευκαδίτης τώρα 10 ώρα, μπλοκάρισε το έργο. Μετά από 4 μέρες, 5 ξανά. Δηλαδή, αυτή η δουλειά για να γίνει, αλλά και αυτοί έχουν δίκιο. Μα δεν είναι. Από την άλλη μεριά, εσύ που λες, δεν είναι λύση αυτή. Διότι αυτά είναι το αίμα το οποίο είναι χρήματα για την περιοχή τα οποία τα έβγαλε αυτό το έργο της περιφέρειας και έπρεπε να γίνει. Έγινε λοιπόν ένας διαγωνισμός και εσύ έδωσες μία τιμή να πάρεις σε ενδιαφέρον το έργο. Άμα δεν σε ενδιαφέρε, δεν το έπρεπε καθόλου εσύ, Άκη. Άμα δεν ενδιαφέρε να το τελειώσω, δεν θα το είχα παρατήσει. Αυτό τους λέω τους ώρα. Άκη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι μαζί σου προσωπικά δεν είναι κάτι προσωπικό. Ξέρεις πολύ καλά ότι το μαγαζί μου, εγώ το είχα ανοιχτό κάθε χειμώνα και φέτος το έκλεισα γιατί δεν περνάει και από τον δρόμο τίποτα. Έτσι, μ' άκουσες να κάνω παράπονο, οπότε όχι. Να γίνει, να προχωρήσει το έργο. Δεν γίνονταν κι αλλιώς, γίνονταν τίποτα άλλο. Όχι. Εγώ πάντως σαν ουδέτερος μπορώ να προχωρήσει. Και με να προχωρήσει το 25-27 χρόνια στη δουλειά αυτή, μπορώ να σας πω ότι αυτό το έργο δεν γίνεται, δεν γινόταν. Και από τεχνική δυσκολία. Και από τεχνική δυσκολία και από το οικονομικό. Όχι, εάν δεν υπήρχαν, δύο συγκεκριμένα άτομα, ένα και δύο, δεν υπήρχαν δύο άτομα, ξεκινήσει και, ξέρουμε, και το τι ήθελε να το κάνει ο Θεοφυλάτος, σας το έχω ξαναπεί, το λέω και μπροστά τους για να το ξέρουμε, μην παρεξηγηθεί, έργο δεν κάνατε. Αυτό το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε. Εγώ αν ερχόμουν με μια άλλη εταιρεία, όπως το τοποθετήσαμε, θα βάζαμε 8 πέτρες, θα πέφτουν οι πέτρες, αν δεν ήταν ο Μάρης, όπως είπες και ο πρώην ο Μάρκης, ο Λευκαδίτης, ακριβώς δεν θα γίνει. Μα τους το έχω πει αντιλώς. Αυτό το ξέρουμε, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, το ξέρει. Και δεν είναι αυτό μόνο, είναι και κάτι άλλο. Καλή τώρα ο Παπαγιαννίδης να μου πει, ήταν ειδικό γραμματέα για που το ξέρει. Όταν πήγα να βγάλω χωρί να αρχίσει να πληρώνεται αυτό, στην ταμεία δεν υπήρχε τίποτα. Και περνάω από το τμήμα αλλίας μέσα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ να αρχίσει να πληρωθούν. Αυτό το νομό που ζούμε, που αγαπήσαμε όλοι μαζί εδώ, να μην λέμε και την αλήθεια. Και εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Δηλαδή, 20 χρόνια διακυβέρνηση στο Πασόκ θα μπορούσε η Κεφαλονιά να ήταν άλλη Κεφαλονιά. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει όμως κανείς ότι το λιμάνι του Πόρου, το οποίο το είδατε κάτω, τώρα μπορεί να δέξουμε και 10 κόντερα κάτω, έγινε ένα ωραίο πράγμα. Η Αγία Πελαγία που δεν συμφωνώ με την κατασκευή της, όπως είπες προηγουμένως, συμφωνώ ότι σε 6 χρόνια δεν υπάρχει έργο. Το έργο του Κατελιού, το έργο του Λουρδά που τους έβγαλε 1.700.000, το έργο της Κρανιάς, το έργο των Μπαστούνι, οι Μάλαρες, είναι έργα της Νέας Δημοκρατίας, της τελευταίας πενταετίας. Ο βιολογικός της Σκάλας. Ο βιολογικός, δεν τα λέω όλα αυτά, το βιολογικό της Σκάλας. Καλά, το λιμάνι του Κατελιού είναι καθαρό Νέα Δημοκρατία.